Λοιπόν, έχουμε δύο ξεχωριστά θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά νομίζω αξίζει να μεταφερθούμε κατά κάποιο τρόπο για λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη, εκεί που πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 24 του Μαΐου έλαβε χώρα μια ξεχωριστή εκδήλωση στη Μονή Λαζαριστών και μάθαμε πάρα πολλές γεωγραφικές περιοχές μέσα από τις τέχνες και συγκεκριμένα τη μουσική και το χορό. 200 χορευτές, 300 χοροδοί ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στο μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα, μία προσπάθεια η οποία στηρίχθηκε και από διάφορες περιοχές από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη βέβαια, πλάνα τα οποία παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Μία δραστήρια εκπαιδευτικός και μουσικολόγος βρίσκεται πίσω από αυτό το εγχείρημα και νομίζω ότι αξίζει ιδιαίτερα να ασχοληθούμε με το θέμα, ακριβώς γιατί πέρα από όλο αυτό το πολιτιστικό και πολύ ωραίο αποτέλεσμα που είχε αυτή η εκδήλωση, συγκεντρώθηκαν και τρόφιμα για την αρρωγή στη Θεσσαλονίκη, για ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται σε ανάγκη, οπότε διπλά τα νοήματα και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μπορούμε όμως να πάρουμε μία μικρή γεύση από το βίντεο με τον κρητικό χορό, ο οποίος παρουσιάστηκε στις 24 του Μαΐου εκεί στη Μονή Λαζαριστών. Βέβαια. Πολλά βαριά, βαριά κλήρωνο μια, αμάν κλήρωνο μια. Μάλιστα. Να υποδεχτούμε λοιπόν την κυρία Έφη Βετουλάκη, μουσικολόγο και εκπαιδευτικό στο 3ο Δημοτικό Ευκαρπίας. Καλησπέρα μας, κυρία Βετουλάκη. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε, βλέποντας και αυτά τα ωραία πλάνα, ακόμα πιο ωραία. Όπως καταλάβατε, εμείς οι Κρητικοί, όπου και να πάμε, κουβαλούμε μαζί μας την Κρήτη. Λοιπόν, μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα, μία εκδήλωση που έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες στη Μονή Λαζαριστών με συμμετοχή από χορευτές αλλά και μουσικούς από όλη την Ελλάδα. Θέλετε να μας βάλετε λίγο στο κλίμα αυτού που παρακολουθήσαμε και αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, ξεκίνησε από μία ιδέα. Έχω επιστροφή βέβαια και με ακούω σε επανάληψη. Αυτή η επιστροφή σήμερα, κύριο χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε, το διορθώσουμε. Εντάξει. Ωραία, ωραία, διορθώθηκε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησε από μία ιδέα του να παρουσιάσουμε τη γεωγραφία με πιο ευχάριστο τρόπο στα παιδιά. Ήταν και δικό μου αποθυμένο όταν ήμουν μικρή να καταλάβω τι γίνεται με τη γεωγραφία. Οπότε το ξεκινήσαμε καθαρά ως πείραμα. Στη συνέχεια αρχίσαμε να ζητάμε από τα παιδιά εικόνες, πληροφορίες από κάθε μέρος. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη, μιλήσαμε για γαστρονομία, για στολές, για αρχαιολογικούς χώρους. Και επειδή άρχισε σιγά σιγά να συγκεντρώνεται υλικό από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είπαμε όλα αυτά να τα τακτοποιήσουμε και γιατί όχι να τα παρουσιάσουμε. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν με τον Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός δήμος, εμένα με έχει στηρίξει πάρα πολύ σε ό,τι και αν κάνω. Και το παρουσιάσαμε στη Μονή Λαζαριστών σε συνεργασία με συλλόγους πολιτιστικούς που ήρθαν και παρουσίασαν και αρχιεραϊκούς, κρητικούς χορούς, δωδεκάνησα, διάφορα μέρη τέλος πάντων. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο υλικό από 1.200 διαφάνειες που παρουσίασαν αρχαιολογικούς χώρους και διάφορα μέρη που θα μπορούσε κανείς να επισκεφθεί και που έχουν έτσι τουριστικό ενδιαφέρον. Ήταν σαν τουριστικός οδηγός στην πραγματικότητα. Ήρθαν 200 χορευτές από τους πολιτιστικούς συλλόγους Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Κρυταγενής Μακεδονίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυσος, η Κερκυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης Άγιος Σπυρίδων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθοκήπων.
Αυτά είναι χορευτική σύλλογη. Και δημιουργήθηκε και μία θεατρική ομάδα, η οποία πήρε τη θέση των παρουσιαστών, για να μην είναι βαρετή η παρουσίαση. Τώρα βλέπουμε αυτό, τώρα βλέπουμε εκείνο, τώρα βλέπουμε το άλλο. Είχαμε μία μαμά και μία κόρη, οι οποίες θέλουν να πάνε διακοπές, και έναν τουριστικό πράκτορα που κάθε τρεις και λίγο του άλλαζαν το ταξίδι και πήγαιναν από περιοχή σε περιοχή, ένα κωμικό σκετσάκι. Με τον διδάκτορα κύριο Τούλη Πέτρο, την αρχιτέκτονα κυρία Κατερίνα Μπούτουρα, τον μουσικολόγο Σάκη Δερμιτζάκη και την επίσης μουσικολόγο κυρία Χριστίνα Μετουλάκη, σε σκηνοθεσία της Θωμάη Σουζούνη. Κυρία Μετουλάκη, εμείς... Δημιουργήθηκε λοιπόν μια πολύ μεγάλη παράσταση τριών ωρών. Παρακολουθούμε αυτό. Τώρα και το βίντεο με τον κριτικό χορό. Είναι μια προσπάθεια η οποία χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί. Επικεντρώνοντας το βλέμμα έτσι στην Κρήτη, γιατί μας είπατε και άλλες περιοχές, από άλλες περιοχές που ήρθαν άνθρωποι να συμμετάσχουν. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα παιδιά, σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική παράδοση? Γιατί όλο αυτό το οποίο εσείς δημιουργήσατε, η εικόνα του δηλαδή, είναι Κρήτη, έχει την κριτική στολή. Οπότε βλέπουμε Κρήτη, ακούμε Κρήτη, προσπαθήσατε φαντάζομαι μέσα από όλες τις αισθήσεις να μας μεταφέρετε γεωγραφικά στο νησί. Καταρχήν ξεκινήσαμε τη γαστρονομία και όπως ξέρετε ο έρωτας ξεκινάει από το στομάχι, όπως λένε. Οπότε τα παιδάκια δοκίμασαν συνταγές στα σπίτια τους από αυτές που προτείναμε. Και μάλιστα σχεδιάζουμε ένα ταξίδι. Ξετρελάθηκαν τόσο πολύ τα πιτσιρίκια με το ζήτημα Κρήτη, που σχεδιάζουμε ένα ταξίδι το Φεβρουάριο όλοι μαζί, να κατέβουμε στην Κρήτη και να το παρουσιάσουμε αυτό το project που παρουσιάσαμε στη Μονή Λαζαριστών. Έχουν πραγματικά ξετρελαθεί με την Κνωσό, θέλουν να την επισκεφθούν. Και γενικώς νομίζω ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή με τον μινωικό πολιτισμό. Καταλαβαίνετε, εδώ μελετούμε άλλα πράγματα, περισσότερο με τον Πόντο, ασχολούνται τα σχολεία. Νομίζω ότι... έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον τους αρκετά και στο ότι το επιλέγουν πλέον ως προορισμό, δηλαδή πολλές οικογένειες θα πάνε Κρήτη φέτος, γιατί το δουλέψαμε, ήταν κάτι το οποίο, με το οποίο ασχοληθήκαμε αρκετά. Οφείλω να ομολογήσω ότι έδωσα λίγο περισσότερη έμφαση στην Κρήτη, γιατί κατάγομαι από την Κρήτη. Και θεωρώ ότι υπάρχει έτσι ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον πλέον για το νησί. Κάτι που τους φαινόταν μακριά, ενώ τώρα, επειδή το συζητήσαμε και με τα δρομολόγια και επειδή σχεδιάζουμε και να έρθουμε, τους φαίνεται πολύ διαφορετικά. Οπότε αυτό συμβάλλεται, ας πούμε, έτσι και στο τουριστικό κομμάτι, από τη δική σας την πλευρά. Καλά, η Κρήτη δεν έχει ανάγκη από τουρισμό, είναι πάντα κορυφαίος προορισμός, ούτως ή άλλως. Αλλά ναι, σίγουρα την προτείνω, γιατί ξέρω. Ξέρω τα κατατόπια που λένε, οπότε... Αλίμονο. Τα παιδιά που συμμετείχαν, τι σας είπαν, πώς τους φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία που γνώρισαν όχι μόνο την Κρήτη και άλλες περιοχές, γιατί μας είπατε για γαστρονομία, είδαμε μουσική, βλέπουμε χορό. Τι ήταν αυτό το οποίο κέρδισαν από αυτήν την πολύ όμορφη δράση, μιας και ολοκληρώθηκε και η σχολική χρονιά, είναι κάτι που θα τους μείνει? Θα σας πω τι έγινε. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία άνοιξε για τα παιδάκια τα δικά μας μία πόρτα που δεν την περιμέναμε. Συμμετείχαμε ακριβώς μετά το φεστιβάλ το συγκεκριμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων, όπου τραγούδησαν έναν ύμνο για την Βούλα Πατουλίδου που το διοργάνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού. Οπότε μπήκαν στην διαδικασία του να συνδέουν την μουσική με τα αρχαία μνημεία. Αυτό που μου ζήτησαν και που συζητήσαμε έτσι διεξοδικά είναι τα σχέδια της επόμενης χρονιάς. Θέλουν λοιπόν να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο μινωικό πολιτισμό του χρόνου. Για μένα αυτό ήταν πολύ μεγάλο κέρδος. Με την έννοια ότι ένιωσα ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι που έχουν καταβληθεί από όλη την ομάδα και από τον Σάκη και από τη Χριστίνα, από τον Πέτρο, την Κατερίνα και την κυρία Ανθοπούλου, ξέχασα, συνεργάτης μας πολύ σημαντικός, η οποία έσπασε το πόδι της καημένη και τελευταία στιγμή δεν ήρθε στην παράσταση. Έπαιζε ένα κεντρικό ρόλο η Φέδρα.
Είναι σημαντικό κέρδος λοιπόν το ότι τους κέντρισε το ενδιαφέρον ο μινωικός πολιτισμός και γι' αυτό θα κατέβουμε και στην Κρήτη το Φεβρουάριο. Ωραία. Θα κάνουμε και ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτό το. Ευκαιρία αυτό λοιπόν, το κυρία Βετουλάκη, να σας δούμε και από κοντά με τη νέα χρονιά. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας, κυρία Βετουλάκη. Ευχαριστούμε θερμά.